είστε ένας από τους ομιλητές και μάλιστα για τα ζητήματα δημοκρατίας, βλέπω εδώ, στην Ευρώπη, έτσι όπως τη σκέφτονται οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές δημοκράτες. Όμως θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, κύριε Βγότζα. Το εγχείρημα της ελιάς κεντροαριστεράς, το πρώτο του βήμα το κάνει στο Ηράκλειο, γιατί διαβάζω εδώ, έχει στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχει στελέχη των 58, έχει στελέχη της ΔΙΜΑΡ, έχει άλλους κεντρώους. Αυτό συντελείται? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω αυτή την εκδήλωση. Εμένα τι με ενδιαφέρει? Υπάρχει ένας κόσμος ιδεών που δεν είναι υπέρ τα σύννεφα, ιδεών πολιτικών που εμπεριέχουν όμως και πρακτικές συνέπειες, ο οποίος αυτός ο κόσμος, αυτός ο χώρος πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, προτιμώ ότι αν θέλετε τη ρίση του ΜΑΟ που έλεγε να ανθίσουν πολλά λουλούδια σε αυτό το χώρο, παραφράζοντας βεβαίως τις ιστορικές ρίζες αυτού του συνθήματος, επιμένω ότι βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον δυνάμεις στην κοινωνία, στην πολιτική ζωή, σε όλους τους χώρους, οι οποίες δυνάμεις αυτές θέλουν να πούν κάτι στο χώρο που ο καθένας μπορεί να του δώσει οποιαδήποτε επωνυμία, αλλά που για μένα είναι ένας προοδευτικός χώρος στον οποίο η κοινωνία πρέπει να επενδύσει πολλές ελπίδες και πολλές αξιώσεις. Γιατί δεν αρκούν μόνο οι ελπίδες, αλλά και αξιώσεις και διεκδικήσεις. Αφού σταθεροποιηθείτε λίγο, αυτό είναι το πρόβλημα πάντα των κινητών, πρέπει να το πω αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια τέτοια Ευρώπη, όπως τη βιώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θα πάω πιο πίσω, υπάρχει θέμα δημοκρατίας? Βεβαίως υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει? Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε τη δημοκρατία απλώς σαν μια εκλογική διαδικασία που ανανεώνεται κάθε 3 ή 4 χρόνια, όχι, αυτό δεν είναι δημοκρατία πια. Εμένα με ενδιαφέρουν οι πολίτες να συμμετέχουν. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κοινωνικές δυνάμεις να είναι παρούσες ως κοινωνικές δυνάμεις και όχι ως συντεχνίες. Εμένα με ενδιαφέρει να μην υπάρχει περιθώριο. Όπου υπάρχει περιθώριο, να είστε βέβαιος κύριε Σαχίνη, εκεί ακυρώνεται η δημοκρατία. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά περιθώρια. Και στο Νότο ακόμα ευρύτερα περιθώρια. Επειδή είμαστε σε τροχιά ευρωεκλογών ούτως ή άλλως, όχι μόνο αυτοδιοικητικών, θα έλεγα κυρίαρχα ευρωεκλογών, αλλά και επειδή στην Ελλάδα, το επαναλαμβάνω, συνήθως συζητάμε την τελευταία εβδομάδα. Και πάμε, όπως το λέμε, χαλαρά. Οι αποφάσεις όμως που καθορίζει η ζωή μας δεν είναι καθόλου χαλαρές, είναι συγκεκριμένες. Θέλω να σας ρωτήσω αν διαβλέπετε ότι σε αυτή την πορεία θα γίνει ουσιαστική συζήτηση για το πού πάει η Ευρώπη, ή αν, όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες θα γίνει με όρους εσωτερικής κατανάλωσης ένθεν κακήθεν. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας κοινός ευρωπαϊκός λόγος. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε από εμάς στην Ελλάδα, ανάλογα με το που πρόσκειται, να βγει και να πει «Κοίταξε τι είπε ο Μοϊδεάτη σου στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στην Αγγλία». Mm-hmm. Που σε αυτές τις χώρες υπάρχει πολλές φορές ένας κυρίαρχος σοβινισμός. Μια κυρίαρχη εθνοκεντρική συγγνώμη, έγινε μια διακοπή, γιατί δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε, ζωντανά. Με είδε μια δικαστήρια να μιλάω σε ένα κενό χώρο και μου λέει θα πέσετε κάτω. Λοιπόν, λέτε ότι έχουν εθνική κεντρικά χαρακτηριστικά? Ναι, σε πάρα πολλές χώρες το βλέπουμε. Στη Γερμανία είναι εντονότερο. Είδατε προχθές τι είχε η πιο λαϊκή εφημερίδα της Γερμανίας. Οι Έλληνες είναι πιο πλούσιοι από εμάς. Σωστά. Για να προκαλέσουν αρνητικά αντιδράσεις στο εκλογικό τους κοινό. Για μένα, θα σας πω, λείπει ο ενιαίος ευρωπαϊκός λόγος.
Πιστεύω όμως και θα πω, ίσως σας ξενήσει, το ότι ο κύριος Τσίπρας εκπροσωπεί ένα χώρο της αριστεράς, όχι τον ευρύτερο, μικρός χώρος, βοηθάει και στην Ελλάδα να αναπτύξουμε εμείς τουλάχιστον πρωταγωνιστικά έναν ευρωπαϊκό λόγο. Α, εσείς το βλέπετε δηλαδή ως μια θετική εκφορά. Βεβαίως. Γιατί? Διότι ο κύριος Τσίπρας, όντας εκπρόσωπος ενός χώρου, μπορεί να είναι μικρός, αλλά είναι ένας χώρος που έχει κοινά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, πανευρωπαϊκά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα βοηθήσει να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Εγώ το, δηλαδή εσωτερικά, δεν ανήκω στο χώρο που ηγεμονεύει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, για να μην λέμε, να μην είμαι υποκριτής. Εγώ όπως βρίσκω μια θετική διάσταση. Ελάτε να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Τι θέλουμε από την Ευρώπη, τι επενδύουμε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερο Αντώνης Γότζας βέβαια αύριο το απόγευμα στο θεματικό τραπέζι που υπάρχει. Εγώ όμως δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Σαχίνη. Το έχω δει στα άρθρα σας στη Νέα Κρήτη όχι μία φορά, τουλάχιστον 3-4. Μιλάτε για τη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου πεδίου στα ζητήματα εφαρμογής του δικαίου και είμαι πολύ συγκεκριμένος. Μιλάτε για μια ευκολία, δεν το λέτε έτσι ακριβώς, αλλά εγώ έτσι το αποκωδικοποιώ, στις προφυλακίσεις γύρω από οικονομικά ζητήματα. Και κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι Φιλιππίδης, υπάρχουν και μεροκαματιάριδες που προφυλακίζονται για χρέη στο δημόσιο. Κοιτάξτε, θα σας τοποθετηθώ αμέσως, κύριε Σαχίνη. Η υπερβολική χρήση της δικαιοσύνης για άλλους σκοπούς, για ταμιευτικούς και δημοσιονομικούς, αυτή η υπερβολική χρήση των προφυλακίσεων και των θεαματικών συλλήψεων θα κάνει στο τέλος κακό. Προσωρινά ασκεί μια γοητεία. Το φιλοθεάμον κοινό αρέσκεται να βλέπει επώνυμους και λιγότερο επώνυμους να οδηγούνται στις φυλακές ή ενώπιον του εισαγγελέα ή στα κρατητήρια, αλλά αν το δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα κάνει κακό στο κύρος της ποινικής δικαιοσύνης. Η ποινική δικαιοσύνη υπηρετεί διαχρονικές αξίες και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Τι εννοείται με αυτό, ότι ποια θα έπρεπε να είναι, για να το ξαναθυμίσουμε και στον κόσμο, η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείτε, πέρα από τους επικοινωνιακούς όρους? Κοιτάξτε, για μένα πρέπει να δίδονται όλα τα δικαιώματα πριν ακουστεί κάποιος. Πριν ακουστεί από τον αρμόδιο ανακριτή, δεν μπορείς να τον περιφέρεις σιδεροδέσμιο στη σχολή των Ευελπίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη κεντρική πλατεία της χώρας. Μα ξέρετε κάτι, όταν διάβασα τις αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων που ουσιαστικά συνιστούσαν κριτική όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνιστούσαν κριτική και για την Ευρώπη. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, διότι τους λέω, πώς θα βάλετε ανθρώπους προτού τους ακούσει ο αρμόδιος ανακριτής ή ο εισαγγελέας? Δηλαδή κάναν και μαθήματα δικαίου οι Τούρκοι, λέτε? Προχωρημένο. Προχωρημένο. Είναι πλάκα. Ναι, ναι. Εντάξτε, η Τουρκία δεν είναι το σωστό ιδανικό κράτος δικαίου. Μας κάνανε πλάκα. Άρα υπάρχει θέμα, λέτε. Πλάκα, κάνανε πλάκα στην Ευρώπη. Πολύ λίγο τους απασχολούσαμε εμείς, γιατί εμάς δεν μας βλέπουν πια ως αντιπάλους. Πιστεύουν ότι έχουν μπει σε πιο κεντρικά πολιτικά παιχνίδια διεθνή οι Τούρκοι. Άλλωστε ανήκουν στους G20. Σωστό. Στους 20 ισχυρότερους λαούς της γης.